Την καθιερωμένη του Χριστουγεννιάτικη γιορτή πραγματοποίησε η Δημοτική Παράταξη «Ο Τόπος της Ζωής μας» το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου. Παραμονή των Χριστουγέννων στη διασταύρωση των πεζοδρόμων Φιλελλήνων και Μεγάλου Αλεξάνδρου από τις 11 το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Με χυμό ροδιού και κουραμπιέδες, ο επικεφαλής της παράταξης, ο τόπος της ζωής μας, Μάικς Παπαδόπουλος, αντάλλαξε ευχές με τους καβαλιώτες, ενώ ξωτικό από το εργαστήρι του Αϊβασίλη και Ξυλοπόδαρος οργάνωσαν ένα πολυθέαμα για παιδιά με διαδραστικά παιχνίδια και μπαλανοκατασκευές. Κατανοούμε τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας τον ίδιο παρονομαστή, όμως εμείς δεν σταματούμε. Το δικαίωμα και τη δύναμη μας έχει δώσει ο καβαλιώτικος λαός μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη καβάλα, για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για όλους μας, και για μικρούς και για τους μεγάλους. Βέβαια, σήμερα είναι παραμονή Χριστουγέννων, να πούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους. Σήμερα δείχνουμε συνέπεια και δείχνουμε ότι έχουμε και συνέχεια στον αγώνα που κάνουμε. Όπως κάθε χρόνο, η παρουσία μας εδώ, στο κέντρο της Καβάλας, με τη δικιά μας εκδήλωση, με το δικό μας event, με τον κύριο Καλαφάτη Τάσο, συνεργάτη, και με τα ακούσματα που θα ακούσουμε σε λίγο, τη δικιά του μουσική, με γλυκίσματα και με το καθιερωμένο μας χυμό ρόδι, το οποίο συμβολίζει τύχη, καλή τύχη σε όλους, καλές γιορτές και καλή χρονιά να έχουμε. Σήμερα είναι μια γιορτινή μέρα, αλλά και μια μέρα σκέψης και εσωτερικής αναζήτησης για μια χρονιά που τελειώνει σιγά σιγά, με ό,τι αυτή, αν και αν αυτή μας έφερε, άσχημα ή καλά, να κρατάμε την αισιοδοξία μας. Και όπως λέει ο κ. Παπαδόπουλος εδώ, τα χέρια τα έχουμε πάντα με σηκωμένα μανίκια και δεν τα σηκώνουμε ψηλά τα χέρια. Είναι πάντα, να είμαστε πάντα δυνατοί. Καλές γιορτές εύχομαι σε όλους, καλά Χριστούγεννα, με υγεία και να έχουμε μια νέα χρονιά, μια χρονιά πιο δημιουργική και να περνάμε πάντα έτσι όμορφα και με όλους τους πολίτες και δημότες της πόλης μας. Πώς λένε σένα? Νάνση! Καλά Χριστούγεννα, εμένα με λένε μακαρόνι, χάρηκα πάρα πολύ. Εσένα πώς είναι, παιδί μου? Εμένα κοφτό μακαρόνι. Κοφτό μακαρόνι. Είμαστε μακρινή οικογένεια δηλαδή. Καλά Χριστούγεννα. Κύριε Ξυλοπαδάρε. Ναι. Τις ευχές μου. Καλά Χριστούγεννα. Με υγεία, με αγάπη και όπως είπα, τύχη. Η τύχη είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Και να είμαστε καλά παιδιά, γιατί ο Άι Βασίλης υπάρχει, να το ξέρεις εσύ, εσένα λέω. Ναι. Και το ξέρει άμα είσαι καλό παιδί ή όχι, και θα σου φέρει δώρα άμα είσαι καλό παιδί.